καλούμε στο βήμα για την κεντρική ομιλία το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα σας εδώ από τη Θεσσαλονίκη, σε αυτή τη μεγάλη, την πολύ μεγάλη συγκέντρωση εδώ στην παραλία, μπροστά στο Λευκό Πύργο, μπροστά στις κάλπες που θα στηθούν την Κυριακή. Ο κάθε εργάτης, η εργάτρια, ο εργαζόμενος, ο άνεργος, ο συνταξιούχος, ο καθημερινός άνθρωπος του μόχθου, το κάθε νέο παιδί και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, πρέπει να σκεφτεί, να αποφασίσει με το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Γιατί την επόμενη μέρα για το λαό σημασία δεν θα έχει που θα κάτσει η διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο. Αν θα έχουμε μια κυβέρνηση αυτοδυναμίας ή συνεργασίας με κάποιο κόμμα συμπλήρωμα. Ούτε το αν και πόσα κόμματα μιας χρήσης από αυτά που κυκλοφορούν πάλι τελευταία θα μπουν στη Βουλή. Αυτό που έχει σημασία για το λαό μας την επόμενη μέρα είναι πόσο δυνατό θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί το ΚΚΕ με σημαία τις ανάγκες και το δίκιο του λαού θα βρεθεί απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση που θα είναι από χέρι εχθρική για το λαό μας. Ακριβώς γιατί θα είναι άλλη μια κυβέρνηση των μονοπωλίων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συνεχίσει να τσακίζει τους πολλούς για τα κέρδη των λίγων. Γιατί το ΚΚΕ κόντρα στην ιτοπάθεια, κόντρα στο συμβιβασμό, τις μειωμένες απαιτήσεις, σε αυτή τη μυρολατρεία, θα μπει μπροστά, θα οργανώσει τον αγώνα, την αντίσταση, για να πάρει πίσω ο λαός μας όλα τα κλεμμένα, όλα όσα έχασε τα χρόνια της κρίσης, για να διεκδικήσει όλα όσα μπορεί να έχει. Γιατί το ΚΚΕ θα φέρνει στη Βουλή τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, των ανέργων, των φτωχών αγροτών, των βιοπαλαιστών, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών βιοτεχνών και εμπόρων της νεολαίας. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα θα λένε στο λαό «Δέξου πάλι τις θυσίες, μη ζητάς πολλά, παρετήσου από τη διεκδίκηση όσων έχασες, ώστε όλοι μαζί να στηρίξουμε τώρα την ανάκαμψη της κερδοφορίας, των επενδύσεων, του κεφαλαίου, μήπως το τέλος, περισσέψει και για σένα κανένα ψίχουλο». Το ΚΚΕ σε αυτή την κατάσταση θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την ανάκτηση των μεγάλων οικονομικών απολειών που είχαμε, για να απεμπλακεί η χώρα μας από τους επικίνδυνους αυτούς σχεδιασμούς στην περιοχή του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, που βάζουν το λαό μας, τη νεολαία, σε νέες μεγάλες περιπέτειες. Γιατί το ΚΚΕ έχει επεξεργασμένο σχέδιο και για το σήμερα και για το αύριο. Είναι η μόνη πολιτική δύναμη που αναδεικνύει πως η χώρα μας έχει δυνατότητες, έχει έμπειρο εργατικό, τεχνικό, επιστημονικό δυναμικό,
τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες και στο βιομηχανικό και στον αγροτικό τομέα. Όλα αυτά δηλαδή που μπορούν να εξασφαλίσουν τη λαϊκή ευημερία, την ικανοποίηση των πραγματικών σύγχρονων αναγκών, με άλλη οργάνωση της κοινωνίας, της οικονομίας, με εργατική λαϊκή εξουσία. Και αυτό το σχέδιο του ΚΚΕ συμφέρει το λαό μας, γιατί είναι το μόνο που μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες του. Τα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, των άλλων κομμάτων, είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της κερδοφορίας μόνο του μεγάλου κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και είναι εχθρικά αυτά τα σχέδια για το λαό μας, για τα παιδιά του. Την Κυριακή στις 7 του Ιούλη ψηφίζουμε. Στις 8 όμως σημασία έχει να είναι δυνατό το ΚΚΕ για να είναι δυνατός ο ίδιος ο λαός. Φίλες και φίλοι, ο εργάτης, ο υπάλληλος, ο άνεργος, ο αγρότης, ο αυταπασχολούμενος επαγγελματίας, ο επιστήμονας, ο νέος, η νέα, ξέρουν πως στις 7 του Ιούλη η σκυτάλη της αντιλαϊκής διαχείρισης θα αλλάξει χέρια. Όμως αυτός και η οικογένειά του θα συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη με όλα τα προβλήματα, με την ανασφάλεια, με την αβεβαιότητα, γιατί ξέρουν καλά ότι την επόμενη μέρα των εκλογών, πέρα από τις ψεύτικες υποσχέσεις της Νέας Δημοκρατίας για ισχυρή ανάπτυξη δήθεν για όλους, όπως επίσης και τα παραμύθια του ΣΥΡΙΖΑ περί δήθεν μεταμνημονιακής εποχής, θα είναι εδώ όλοι οι οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες που τα γεννούν αυτά τα προβλήματα. Ξέρουν πως την επόμενη μέρα θα έχουν να αντιμετωπίσουν τους μειωμένους μισθούς, τις μειωμένες συντάξεις, τους απογειωμένους φόρους, την εμπορευματοποιημένη υγεία και παιδεία. Γιατί είναι εδώ ακριβώς και παραμένουν όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι και των τριών μνημονίων που ψήφισαν μαζί ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και Κινάλ. Κανένας δεν τολμά να μιλήσει για την κατάργησή τους. Ο ελληνικός λαός θα έχει να αντιμετωπίσει και νέα μέτρα. Αυτά που ήδη περιγράφονται στις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, που όλοι τους αποδέχονται οι άλλοι. Γιατί το κράτος, όπως λένε, έχει συνέχεια. Γιατί δεν πρέπει, λέει, να διαταραχθεί η δημοσιονομική πειθαρχία τους. Θα έχει να αντιμετωπίσει ο λαός μας τη θηλιά του δημόσιου χρέους, αυτή που του έβαλαν στο λαιμό όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Θηλιά που του έδεσε πιο σφιχτά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την υπογραφή της για ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Θα έχει να αντιμετωπίσει περαιτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την ελαστικοποίηση των ωραρίων και των εργασιακών σχέσεων, τις ιδιωτικοποιήσεις, τους πληστηριασμούς, όλα αυτά τα οποία αποτελούν και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχει να αντιμετωπίσει νέο ξεζούμισμα, γιατί το κεφάλαιο θα πιέζει για νέες παροχές, νέες φοροελαφρύνσεις, που ήδη βέβαια έχει εξασφαλίσει αρκετές και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Θα έχει να αντιμετωπίσει τις επικίνδυνες δεσμεύσεις της χώρας μας, αυτές που ξέρει πως τον βάζουν σε μπελάδες, γιατί έχουν μετατρέψει ολόκληρη τη χώρα σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο,
δηλαδή σε μαγνήτη στρατιωτικών πολεμικών επιθέσεων. Θα έχει με δύο λόγια να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση η οποία όλα τα παραπάνω θα τα πει στις προγραμματικές της δηλώσεις, θα τα φέρει στη Βουλή με τα επόμενα νομοσχέδιά της, θα τα τρέξουν οι διάφοροι υπουργοί και τα στελέχη της. Ποιος λοιπόν θα είναι δίπλα στο λαό, τη νεολαία, απέναντι στη νέα επόμενη κυβέρνηση που σύμφωνα με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και το νέο συσχετισμό που έχει διαμορφωθεί και δεν φαίνεται δυστυχώς να ανατρέπεται, θα είναι μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί αλήθεια να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αποδείχτηκε το παιδί για όλες, μα για όλες τις δουλειές, που ψήφισε ένα μνημόνιο μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και εφάρμοσε τρία, που βάθαινε την εμπλοκή της χώρας στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραχωρώντας νέες βάσεις στους φωνιάδες των λαών, στρατολογώντας άλλη μια χώρα τελευταία, τη Βόρεια Μακεδονία, στη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ, με τη συμφωνία, την κατάπτυστη αυτή συμφωνία των Πρεσπών, που έστειλε άλλους στον καναπέ και άλλους ξανά στη Νέα Δημοκρατία, ένα κόσμο ολόκληρο που παλιότερα πάλεψε ενάντια στη σημερινή βαρβαρότητα, που βάφτισε αριστερή τη δεξιά πολιτική που εφάρμοσε, που έστρωσε το έδαφος για να ενισχυθεί το TINA, δηλαδή το There is no alternative, δεν υπάρχει εναλλακτική όπως λένε. Μια λογική δηλαδή επιζήμια για τους λαούς και ταυτόχρονα βολική μόνο για αυτούς που έχουν την εξουσία. Φτώχεια και ανεργία και φύγε να έχει η πλουτοκρατία με σύζανουδού. Φτώχεια και ανεργία και φύγε να έχει η πλουτοκρατία. Για να δούμε παραπέρα. Μπορεί αλήθεια απέναντι σε μια νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση να είναι το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Μα αυτό, εκτός του ότι έχει συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία και έχει κρυφτεί για το αντιλαϊκό του έργο, για το αντιλαϊκό του παρελθόν, σήμερα δηλώνει ξανά έτοιμο να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία για να κάνει κυβέρνηση. Ούτε ο ελληνικός λαός να εμπιστευτεί τα διάφορα κόμματα μιας κρίσης. Κόμματα μιας κρίσης που σπρώχνονται για να βάλουν τρικλοπολιές παγίδες στο λαό, όπως το κόμμα του Βαρουφάκη, ο οποίος δεν διστάζει να δηλώσει πως θα συνεργαζόταν και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ αναμασά τα διάφορα παραμύθια για κάποια αλλαγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ των έσω, λες και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξοραϊστικός σύλλογος που περιμένει τον Βαρουφάκη να την εξοραίσει. Αλλά και το κόμμα του Βελόπουλου, που και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, είχε την τιμητική του από τα διάφορα κανάλια του συστήματος, γιατί όταν δεν πουλάει κυραλιφές και δεν συνομιλεί με τον Ιησού Χριστό, προσβάλλοντας και αυτούς τους πιστούς ορθόδοξους χριστιανούς, τον προορίζουν να παίξει το ρόλο μιας δήθεν πιο σοβαρής φασιστικής Χρυσής Αυγής. Δεν συζητάμε βέβαια καν για την ναζιστική εγκληματική συμμορία της Χρυσής Αυγής. Αυτή τη δολοφονική οργάνωση, η οποία αφού γκρεμουτσακίστηκε από την τρίτη θέση της Βουλής, τώρα πρέπει να εξαφανιστεί και από τη Βουλή και από παντού. Είναι τα τσιράκια των αφεντικών, δίπλα στο λαό.
τη νεολαία μας και από τη σκοπιά των συμφερόντων τους μπορεί να είναι σήμερα μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γι' αυτό το ξέρουν. Όχι μόνο όσοι μας ψήφισαν στις ευρωεκλογές, στις δημοτικές και περιφερειακές. Το ξέρουν και όλοι όσοι θέλουν να πάει καλά το ΚΚΕ στις εκλογές. Θέλουν να ανεβάσει τα ποσοστά της δυνάμεις του, να αυξήσει τους βουλευτές του. Γιατί ξέρουν ακριβώς πως τα δύσκολα είναι εδώ. Και στα δύσκολα ο λαός χρειάζεται ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Σκεφτείτε, εάν το ΚΚΕ είχε 15%, θα μπορούσαν αλήθεια να περάσουν τα μνημόνια, τα άλλα αντιλαϊκά, αντεργατικά μέτρα, σε καμιά περίπτωση. Να γιατί η μόνη χρήσιμη για το λαό πραγματική ψήφος είναι μόνο αυτή στο ΚΚΕ. Σε όλους εσάς λέμε πως η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας βρίσκεται στα δικά σας χέρια. Πάρτε λοιπόν την απόφαση, φτάστε στην κάλπη με ψηλά το κεφάλι και ρίξτε το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών. Μια συμφωνία που έγινε κατά παραγγελία των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ανοίξει διάπλατα το δρόμο στην ενσωμάτωση της γειτονικής χώρας στην υπεριαλιστική ένωση του ΝΑΤΟ, όπως άλλωστε προβλέπεται στο άρθρο 2 κιόλας της Συμφωνίας, και ήταν και το ερώτημα που τέθηκε στο λαό της γειτονικής μας χώρας. Στόχος εκείνων των υπεριαλιστικών κύκλων που σχεδίασαν το όλο εγχείρημα ήταν και είναι η ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και όχι μόνο η γειτονική χώρα. Μέσω αυτής επιδιώκουν να ασκήσουν ανάλογες πιέσεις και πολιτικές ανατροπές και στη Σερβία, γενικότερα να εμποδίσουν τα ανταγωνιστικά τους συμφέροντα, τα συμφέροντα που έχουν ανταγωνιζόμενοι άλλες δυνάμεις. Αυτή η συμφωνία δεν έγινε για να επιλύσει, όπως λένε, ένα χρονίζον ζήτημα, όπως ισχυρίζεται κυρίως η κυβέρνηση, αλλά για ξένα προς τους λαούς συμφέροντα. Γιατί τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, των καπιταλιστών που προσδοκούν να κερδοσκοπήσουν από τα όποια έργα στις υποδομές ανοίξουν και από τη διείσδυσή τους στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, αυτοί είναι που τρέχουν τα χέρια τους από ευχαρίστηση. Τα συμφέροντα αυτών των δυνάμεων αναβαθμίζονται στην περιοχή των Βαλκανίων και όχι του εργάτη, του υπάλληλου, του αγρότη, του επαγγελματία, της νεολαίας, του συνταξιούχου, των λαών, που σε οποιαδήποτε νέα καμπή της ιστορίας θα βρεθούν μπροστά πάλι σε κινδύνους. Η συμφωνία αυτή έριξε νερό στο μήλο του αντιδραστικού εθνικισμού και στη δική μας χώρα. Αξιοποιήθηκε από δυνάμεις όπως η Νέα Δημοκρατία, που όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν με τα μπούνια τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Το κόμμα μας έχει προσθέσει είναι τα εργαλεία που αξιοποιούνται για να προωθείται
η πολιτική του διέρη, και βασίλευε. Ο κύριος Τσίπρας και πρόσφατα ισχυρίστηκε πως με αυτόν τον τρόπο, με τη Συμφωνία των Πρεσπών δήθεν, προχωρά η αδελφοσύνη των λαών και ως παράδειγμα έδωσε πως ο ελληνικός στρατός το εξής θα βρίσκεται στα Σκόπια για να εγγυηθεί, λέει, την ασφάλεια της φίλης γειτονικής χώρας. Κάποια επίσης στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κορδώνονται στα τηλεοπτικά κανάλια πως αναλάβαμε και την εναέρια περιπολία της Βόρειας Μακεδονίας και τα ελληνικά F-16 θα πετάνε και εκεί, όπως ήδη το κάνουν πάνω από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο. Παραλείποντας βέβαια να πούνε πως αυτή η υπηρεσία αναλαμβάνεται από τη χώρα μας στα πλαίσια των στρατιωτικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, για τις οποίες ο ελληνικός λαός πληρώνει 4 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Αλήθεια, από ποιον αόρατο εχθρό κινδυνεύουν αυτές οι χώρες και ανέλαβαν ετούτη δω την προάσπισή τους? Δεν είναι φανερό πως η υπηρεσία αυτή, όπως και άλλες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μετατρέποντας τη χώρα σε μια απέραντη στρατιωτική βάση, εμπλέκει ακόμα περισσότερο τη χώρα μας στους νατοϊκούς πολεμικούς σχεδιασμούς στα Βαλκάνια, κόντρα σε άλλες μεγάλες δυνάμεις όπως είναι η Ρωσία? Και ας μη μας πούν αυτοί που καμαρώνουν σαν γύφτικα σκεπάρνια ότι είναι αλήθεια, και να μας απαντήσουν μάλλον αν είναι αλήθεια πως η πτήση ενός F-16, για παράδειγμα, για μια ώρα κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή στον ελληνικό λαό, 15.000 ευρώ την ώρα. Δηλαδή πάνω από όσα βγάζει το χρόνο στην καλύτερη περίπτωση, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ένας εργάτης και η οικογένειά του. Σε μια ώρα. Είναι αλήθεια πως μια τέτοια εναέρια περιπολία μπορεί να απασχολεί για ένα τετράωρο 2 F-16, δηλαδή συνολικά κοστίζουν 120.000 ευρώ. Ας μας πούνε, ας απαντήσουν πόσες μέρες και ώρες το χρόνο παρέχουν αυτοί τους την υπηρεσία στο ΝΑΤΟ αφιλοκερδός, όταν λένε ότι δεν έχουν χρήματα για άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, για τις λαϊκές ανάγκες, για την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση. Σε τι ύψη κυμαίνεται ο πραγματικός πακτολός χρημάτων που όλα τα κόμματα του Ευρωατλαντισμού, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ, συμφωνούν να τα στερείται ο λαός μας και να δίνονται για τους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ? Σίγουρα είναι πολλές φορές πάνω από το ποσό που μαζεύουν από τον ένφια με τον οποίο έχουν φορτώσει κάθε λαϊκό σπίτι. Μα αν δεν πετάξουμε τα δικά μας, λένε, θα πετάξουν τα τουρκικά. Είναι ο γνωστός αντίλογος που ακούμε από διάφορα ανεγκέφαλα παπαγαλάκια. Και αυτός ο αντίλογος είναι χαρακτηριστικός για τις σχέσεις που διαμορφώνουν οι άρχουσες ηγετικές τάξεις Ελλάδας και Τουρκίας. Απ' τη μια υποτίθεται μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σχέσεις συνεργασίας, αναπτύσσοντας οικονομικές, εμπορικές, πολιτικές, στρατιωτικές σχέσεις, συμμετέχοντας μάλιστα στην ίδια στρατιωτική συμμαχία των ΝΑΤΟ, και από την άλλη, την ίδια ώρα, σχέσεις ανταγωνισμού, φαγωμάρας για το ποιος θα είναι ο πιο καλός μεντεσές για τα ευρωατλαντικά συμφέροντα στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική. Τελικά, ποιος κερδίζει από τη συνεργασία τους όταν αυτή επιτυγχάνεται? Μόνο βέβαια κάποιοι λίγοι καπιταλιστές Τούρκοι και Έλληνες, και στις δύο χώρες
που βρίσκουν νέους τρόπους να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους. Ποιος κερδίζει και από τους ανταγωνισμούς τους. Πάλι αυτοί οι ίδιοι καπιταλιστές που αξιοποιούν το φανατικό εθνικισμό μόνο και μόνο για να ενισχύσουν την εξουσία των κομμάτων τους, όταν οι εργαζόμενοι έρχονται πιο κοντά στο ενδεχόμενο ενός αιματηρού πολέμου που πάντα οι λαοί τον πληρώνουν με το αίμα τους. Φύγει ξαναμοιραζούν με το λαό το αίμα, τα σύνορα χαραζούν. Καλιστές, φύγει ξαναμοιραζούν με το λαό το αίμα, τα σύνορα χαραζούν. Και είναι αλήθεια πως τις μέρες μας, εξαιτίας του ότι έχει αρχίσει να κόβεται η πίτα των ενεργειακών πηγών της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου, η αστική τάξη της Τουρκίας έχει σηκώσει υπέρμετρα ψηλά τον μπαϊράκι της διεκδίκησης του πλούτου που δεν της ανήκει. Αμφισβητεί μεθοδικά εδώ και χρόνια τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Στηρίζεται γι' αυτό στις πλάτες των συμμάχων μας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει εδώ και χρόνια σύνορα στο Αιγαίο. Τα μονοπόλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξερογλύφονται όταν σκέφτονται τη διείσδυσή τους στην Τουρκία. Οι ΗΠΑ δηλώνουν «βρείτε τα μόνοι σας», και όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια πιέζουν για το Κυπριακό που θα κατοχυρώνει τα αποτελέσματα της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Όλοι τους λοιπόν με τη στάση τους έχουν δώσει το πράσινο φως για να χτυπήσουν κόκκινο οι διεκδικήσεις της άρχουσας τάξης της Τουρκίας. «Κι αν γίνει κάτι θα είμαστε μόνοι μας», δηλώνει η κυβέρνηση σε μια κρίση ειλικρίνειας. Παραδεχόμενη, έστω και έτσι, πως οι ιμπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολυδιαφημιζόμενες στρατηγικές συμμαχίες με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, που όλη την προηγούμενη περίοδο μας τους παρουσίαζαν δήθεν σαν βράχους και στηρίγματα της ειρήνης, της ασφάλειας, της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας και της Κύπρου, είναι μόνο φύκια που τα πλασάρουν για μεταξωτές κορδέλες. Γιατί οι μεγάλες δυνάμεις της Δύσης ενδιαφέρονται αυτή την περίοδο για δύο πράγματα. Πρώτον, το πώς τα ενεργειακά τους μονοπόλια θα αποκτήσουν τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, και δεύτερο, το πώς θα διατηρήσουν την Τουρκία στη λικοσυμμαχία του ΝΑΤΟ, αποσπώντας την από την αγκαλιά της Ρωσίας. Ανάλογες επιδιώξεις, αλλά με διαφορετικές στοχεύσεις, έχουν άλλες δυνάμεις, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα. Έτσι, οι λαοί της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας μπορεί να πληρώσουν πολύ ακριβά αυτούς τους ανταγωνισμούς, αυτή την εμπλοκή των χωρών μας σε αυτούς. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, τα κυριαρχικά δικαιώματά της μπορούν να γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αυτό το ανατολίτικο παζάρι των ΝΑΤΟ ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Το ΚΚΕ τονίζει πως ο εφησυχασμός που καλλιέργησε αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η παραπέρα ενσωμάτωση της χώρας στα σχέδια του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, με την οποία συμφωνούν βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ, όλα τα κόμματα αυτού του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, οδηγούν σε μεγάλες περιπέτειες στο λαό μας. Στον αντίποδα όλων αυτών των δυνάμεων στέκεται το ΚΚΕ, που σταθερά παλεύει
ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, ενάντια στο παζάρι για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Αυτό είναι σήμερα το πραγματικό περιεχόμενο του πατριωτισμού. Και το ΚΚΕ που προτάσει τον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα για να δυναμώσει η αλληλεγγύη, η κοινή πάλι με τους γείτονες λαούς, για την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, με το λαό πραγματικά στην εξουσία, ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει, είναι η μόνη πραγματικά πατριωτική δύναμη σε αυτό τον τόπο. Είναι η μόνη δύναμη που λέει στο λαό μας ότι υπάρχει διέξοδος που θα διασφαλίσει και την ειρήνη και την ασφάλεια και την ευημερία του λαού μας και όλων των γειτονικών λαών. Και αυτή βρίσκεται σε ρήξη, σε σύγκρουση με όσα καθημερινά μαυρίζουν τη ζωή του λαού μας και τον σέρνουν τελικά στον πόλεμο για ξένα συμφέροντα. Φίλες και φίλοι, αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες, άσχετα εάν ξέρουμε πως δεν θα αλλάξουν άρδιν τα πράγματα για το λαό μέσα σε μια μέρα, δεν θα ανατρέψουν αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Μπορούν όμως να βοηθήσουν στο κάτι να αρχίσει να αλλάζει. Μπορούν να ενισχύσουν το λαϊκό κίνημα σήμερα, να ενισχύσουν το ρεύμα της αισιοδοξίας, την πεποίθηση ότι μπορούμε να βάλουμε ένα φρένο, να εμποδίσουμε χειρότερα, ανοίγοντας τελικά το δικό μας δρόμο, το δρόμο της ριζικής αλλαγής. Η δυσαρέσκεια μπορεί να καρπίσει, να γίνει δύναμη και πίστη ότι όλα μπορούν να αλλάξουν. Μόνο με την αποφασιστική στήριξη, με την μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ είναι δίπλα στο λαό και την νεολαία και εδώ θα μείνει. Μπροστά σε κάθε μάχη και διεκδίκηση μέχρι την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Σταθερά στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης, της πάλης, της αντίστασης. Καλούμε τους εργαζόμενους που έκαναν πρώτη φορά το βήμα να στηρίξουν το ΚΚΕ στις πρόσφατες εκλογές, να κάνουν και το επόμενο, να δώσουν μαζί μας τη μάχη και να κλείσει η κάλπη την ερχόμενη Κυριακή με την παραπέρα ενίσχυση του ΚΚΕ. Να φτάσουμε σε ακόμη πολύ περισσότερους που με βαριά καρδιά μπορεί να έκαναν άλλη επιλογή πριν στις ευρωεκλογές ή μπορεί και να απήχαν, αλλά μαζί τους θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη κυβέρνηση και τη συνέχιση της σημερινής αντιλαϊκής πολιτικής. Για να φτάσουμε σε ακόμα περισσότερους νέες και νέους, να συνεχιστεί η απομόνωση της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής, για να πέσει ακόμη πιο κάτω, να πεταχτεί εκτός Βουλής, να βλέπει την πλάτη ενός πολύ δυνατού ΚΚΕ. Να δώσει επίσης μήνυμα ο λαός μας ότι δεν δίνει συγχωροχάρτη σε Νέα Δημοκρατία, σε Κινάλ Πασόκ για όσα έκαναν όπως τους έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι αριστεροί προοδευτικοί άνθρωποι που παλιότερα πίστεψαν στο ΣΥΡΙΖΑ στις 7 του Ιούλη να του δώσουν ένα ακόμα μεγαλύτερο μήνυμα, μάθημα
όχι σκορπώντας την ψήφο τους δεξιά και αριστερά αλλού, αλλά ψηφίζοντας μόνο ΚΚΕ. Να πούν όχι σε όλη αυτή την κοροϊδία που βίωσαν αυτά τα χρόνια, στο ξεπούλημα ιδανικών αξιών οραμάτων, για να δυναμώσει η λαϊκή αντίσταση, για να μπει επιτέλους ένα φρένο, για να μπει το λαϊκό κίνημα, οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες σε φάση συνολικής αντεπίθεσης με τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής τάξης, της λαϊκής οικογένειας, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, να έρθουν όλοι αυτοί στο προσκήνιο. Γιατί εκεί βρίσκεται η ελπίδα, η προοπτική της κοινωνικής ευημερίας. Αυτό λοιπόν θα μετρηθεί και στις εκλογές. Γι' αυτό η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η ψήφος που μετράει. Μέχρι την τελευταία μέρα, μέχρι την τελευταία ώρα που θα κλείσει η κάλπη, δίνουμε τη μάχη να μην χαθεί καμιά ψήφος για το κόμμα μας. Να μην αφήσουμε τις οικονομικές δυσκολίες της μετακίνησης, άλλες προσωπικές, επαγγελματικές, γενικότερες δυσκολίες του καλοκαιριού να γίνουν εμπόδιο στην ενίσχυση του ΚΚΕ. Η ψήφος στο ΚΚΕ που χάνεται λόγω αποχής, στην πραγματικότητα ενισχύει τους αντιπάλους του λαού μας. Στις 7 του Ιούλη πάμε και ψηφίζουμε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η ενίσχυση του ΚΚΕ είναι στο χέρι μας. Είναι η ψήφος που μετράει για το λαό. Ελάτε μαζί μας, έστω κι αν έχετε επιμέρους διάξεις, τους δικούς σας ξεχωριστούς προβληματισμούς. Έχουμε μια μεγάλη, μια ζεστή αγκαλιά για όλους και όλες. Στις 7 του Ιούλη έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε 4 μνημονιακούς, σε 2 φασίστες ακροδεξιούς και στο ΚΚΕ. Αυτή είναι η ουσία αυτών των εκλογών. Γι' αυτό σας λέμε με όλη τη δύναμη της φωνής αλλά και της καρδιάς μας. Τώρα μόνο κουκουέ για να λάμψει η ελπίδα, η αλήθεια, η δύναμη του λαού. Γεια σας. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Δίνουμε τη μάχη. Δεν αφήνουμε σπίτι το σπίτι. Άνθρωπο τον άνθρωπο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην κεντρική Μακεδονία, σε όλη τη Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα, απ' άκρη σ' άκρη, απ' τον Εύρο στην Κρήτη. Γεια σας, γεια σας. Θα τα καταφέρουμε και την Κυριακή το βράδυ να χαμογελά ο λαός μας, η νεολαία μας. Γεια σας.